ποιος έχει κάνει τα βουνά. Ψηλά σαν άψηλα, σαν άψηλα, σαν ανεκάστρα. Να αγγίζουνε, να αγγίζουνε, να αγγίζουνε τον ουρανό. Και να μου κρύ, και να μου κρύ, και να μου κρύβουν τα άστρα. Ποιος σου έχει κάνει την καρδιά. Αστερίλη, αστερίλη, αστερίλη πειμένο. Πόρτα κλειστή, πόρτα κλειστή, πόρτα κλειστή τα χείλη σου. Κι απ' έξω πέ, κι απ' έξω πέ, κι απ' έξω περιμένω. Να είναι τα λόγια σου και τα στροή καρδιά. Yeah.
Τέλεια. Υπέροχα τραγούδια. Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Η απόψηνή μας εκπομπή έχει να κάνει με μια πολύ μεγάλη και εμβληματική φυσιογνωμία στο ελληνικό τραγούδι, η οποία δέσποσε για 4 δεκαετίες, από τις αρχές του 60, και μιλάμε βέβαια για τη Βίκη Μοσχολιού. Μια γυναίκα ταπεινής καταγωγής, αλλά κατά περίεργο τρόπο αριστοκρατικής διάθεσης. Μια πολύ μεγάλη φωνή, δυνατή, γεμάτη λυρισμό και ευαισθησία. Είναι από αυτές τις περιπτώσεις που ονομάζουμε μεγάλες. Θα πει κάποιος, τι είναι αυτό που κάνει κάτι πιο μεγάλο. Μια καλή τραγουδίστρια τραγουδάει καλά ένα τραγούδι. Μια μεγάλη τραγουδίστρια το αποκαλύπτει. Δημιουργεί κάτι καινούριο εξ αρχής, μέσα από τις νότες και τα λόγια. Μια τραγουδίστρια με ένα απίστευτο ρεπερτόριο, τραγούδισε όλους τους μεγάλους συνθέτες και βέβαια όλους τους μεγάλους στιχουργούς, και αυτά τα τραγούδια θα επαναφέρουμε απόψε και επιμένω, όχι σαν μνημόσυνα για κάτι, αλλά για να ξαναθυμηθούμε πράγματα που μας ευαισθητοποιούν και μας παρηγορούν. Διότι οι μεγάλοι καλλιτέχνες δεν τελειώνουν με το βιολογικό τους τέλος, υπάρχουν μέσα μας. Ξέρω ότι θα μείνω στις καρδιές των ανθρώπων, ξέρω ότι θα μείνω μέσα στις δισκοθήκες τους, στα σπίτια τους. Υπάρχουν άνθρωποι που κάνουν συλλογή από τραγούδια μου, από κασέτες που με γράφουν και τα κρατάνε. Αυτά θα τα ακούνε και τα παιδιά τους, τα παιδιά των παιδιών τους. Και θα είμαι μέσα στην ψυχή τους και στην καρδιά τους. Θα τα θυμηθούμε όλα αυτά με τους αγαπημένους μας καλεσμένους. Θέλω να χαιρετήσω πρώτα-πρώτα τον Θανάση Κουρλαμπά, τον αδερφό μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Θανάση, που είσαι εδώ απόψε. Καλά, δική μου που είμαι στην παρέα σας. Να είσαι καλά. Το Θοδωρή Κατσαφά, τον επιλογή μου. Το έχω πει τόσες φορές που το έχετε μάθει πια. Θοδωρή, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ, εγώ. Τον Τάσο Ιορδανίδη. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, Τάσο. Την Έλενα Παπαριγούρα, την αδερφό μου. Ευχαριστώ θερμά. Και πάω προς το τραγουδιστικό μέρος. Εγώ βλέπετε είμαι ανάμεσα, είμαι λίγο λίμπερο. Τι λένε Αλκαίου, λένε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ ειδικά σήμερα, ειδικά απόψε. Σε ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση, γιατί έχω να πω πάρα πολλά για την Βίκη Μοσχολιού, με την οποία είχαμε και προσωπική σχέση και ήταν ένα είδωλο για μένα. Θα τα πούμε αυτά. Θα τα πούμε αργότερα. Όποτε θέλεις, το έθεσες άλλωστε τόσο σωστά. Όλο. Εγώ δεν την γνώριζα προσωπικά. Αλλά είναι σαν να την γνωρίζω. Εγώ είχα την τιμή και τη χαρά να την γνωρίσω και να συναστραφώ αρκετά μαζί της και πραγματικά ήταν εμπειρία αυτή. Τέλεια. Να συναστρέφεσαι με τη μεγάλη Βίκη Μοσχολιού, γιατί οι άνθρωποι είναι σπουδαίοι και στην καθημερινότητά τους. Ακριβώς, ακριβώς. Η Βιολέτα Ίκαρη. Βιολέτα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Την Ασπασία Στρατηγού. Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Τη Χρυσούλα Στεφανάκη. Τι κάνετε, χαίρομαι που είμαι εδώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Η Σαβέρια Μαριολά. Καλησπέρα, ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ πολύ. Πάρα πολύ και εσένα. Την Παμπίνα Κοντέα. Καλησπέρα, ευχαριστώ. Για δεύτερη φορά στην εκπομπή μας. Ναι, σας ευχαριστώ που με καλείτε ξανά. Το κύκλωμα λειτουργήσε. Φέρνουμε ξανά τους ανθρώπους. Κάποιος με αγαπάει. Την Μαρίνα Λαχανά που είχα πάρα πολλά χρόνια να τη δω. Χαίρομαι ιδιαίτερα που σε βλέπω, Μαρίνα μου. Και εγώ χαίρομαι. Είναι ραδιοφωνική μας παραγωγό και με αυτή θα πούμε αρκετά, φαντάζομαι. Βεβαίως. Την Χριστίνα Βραχάλη. Μεγάλη μου τιμή. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Χαίρομαι πολύ. Εδώ απόψε. Την Μάρα Χαρμαντά. Εδώ τώρα έχετε την πτέρυγα των δημοσιογράφων. Ακριβώς. Από εκεί έχετε τους τραγουδιστές. Σας ευχαριστώ πολύ που είμαι εδώ. Για μια σπουδαία προσωπικότητα. Μια γυναίκα που άφησε το στίγμα της. Και εμείς οι γυναίκες θέλουμε να βλέπουμε τέτοια πρότυπα. Ακριβώς. Και εμείς οι άντρες θέλουμε να τα βλέπουμε αυτά. Και την Αμέλεια Νασασάκη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Που είσαι μαζί μας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση, για την τιμή αυτή. Μια ιδιαίτερη μελαγχολική βραχνή χρειά που μπορεί να έφυγε νωρίς, αλλά νομίζω ότι στα ακούσματά μας θα ηχεί για πάντα. Ναι. Μα το χαρακτηριστικό αυτών των τραγουδιστών είναι αυτό και των τραγουδιστριών. Λέμε δεν τραγουδάνε πια. Τραγουδάνε, χωρίς να το καταλαβαίνουν. Τραγουδάνε μέσα μας. Θέλω να ευχαριστήσω τα παιδιά από το Εθνικό Οδείο που σπουδάζουν με την κυρία Άννα Διαμαντοπούλου στο σύγχρονο τραγούδι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας. Θα έρθω και σε εσάς σε λίγο. Και θα ήθελα να μην λέμε πολλά, να ξεκινήσουμε με τη Λένα, με ένα πολύ μεγάλο τραγούδι, το οποίο είναι σε μελωδία του Γιάννη Σπανού και σε στίχους του Μάνου Ελευθερίου, τη Μαρκίζα. Πάμε.
ό,τι από σένα τώρα έχει μείνει. Σε μια φωτογραφία τη στιγμή είναι αυτό που δεν τολμούν τα χείλη. Σε εκείνο το τοπίο της βροχής όλα μου λένε πως έχεις κιόλας φύγει. Κι ας λάμπει η ξενιασιά της εκδρομής, εσύ όπου να πας, σ' όποιο ταξίδι, σε λάθος τάση θα κατεβείς. Εσύ όπου να πας, σ' όποιο ταξίδι, σε λάθος Μαρικίζα. Σε βρήκα που ήρθες για να μη βραχείς. Ίδια η βροχή τα μάτια σου τα γκρίζα. Μα τίποτα όπως πάντα δεν θα πει. Σώσα η καταιγίδα. Δεν έχεις κάτι για να μου πεις. Κι εσύ που ξέρεις σώσα η καταιγίδα. Δεν έχεις κάτι για να μου.
Εξαιρετικό. Και μετά τον Αλίτη του Ζαμπέτα, μια πολύ μεγάλη επιτυχία και αυτή, τη Βίκη Μοσχολιού, θα ακούσουμε τη Βιολέτα Ίκαρη, η οποία μου έκανε νοήματα και μου λέει: θέλω να σκοτώ, θα τα πω καλύτερα από την Αλκαίου. Λοιπόν. με το ζόρι την κρατούσα. Ψεύδεσαι λοιπόν, στόλο. Για να σε δω, θα τα πει καλύτερα ή θα μα εκθέσει. Έλα. Υπάρχουν άνθρωποι που ζουν μονάχοι σαν το ξεχασμένο στάχι. Ο κόσμος γύρω άδειο σκάμος κι αυτής της μοναξιάς το θάμος σαν το ξεχασμένο στάχι. Άνθρωποι μοναχοί. Υπάρχουν άνθρωποι που ζουν μονάχοι όπως του πελάγου οι βράχοι. Ο κόσμος θάλασσα παπλώνει για αυτή που δυσκυφτεί και μόνο ανεμοδαρμένοι βράχοι. Άνθρωποι μονάχοι. Κλείσια έρημο μέρος.
σβησμένα. Ξοκλήσια ερημωμένα σαν εσένα, σαν και μένα. Τέλεια. Θέλω να έρθω λίγο στη Μαρίνα και να σε ρωτήσω. Εσύ είσαι πολύ πια στο χώρο αυτό, τόσα χρόνια στη ραδιοφωνία και στις παραγωγές. Κάνοντας έτσι μια αποτίμηση, ας πούμε, τι σημαίνει η Βίκυ Μοσχολιού σήμερα και στα χρόνια της και στον καιρό της. Να ξεκινήσω από το ότι μόλις πριν λίγους μήνες έγινε συναυλία στο Ηρώδιο για τη Μοσχολιού, sold out, 5.000 θεατές, ακροατές. Το οποίο μπορεί να περνάει ότι εντάξει, είμαστε στερημένοι 2,5 χρόνια, 3 με τον COVID, βγήκε έξω ο κόσμος, αλλά η Μοσχολιού το 2022, γιατί εδώ τώρα έχουμε αυτό που θα το έχουμε παρατηρήσει όλοι, τα τραγούδια τα έκανε δικά της. Δηλαδή, λέμε το τραγούδι της Μοσχολιού, που είναι ο μεγάλος δημιουργός πίσω, που είναι ο Σπανός, που είναι ο Ξαρχάκος, που είναι ο Ζαμπέτας, αλλά τα έχει κάνει δικά της.
και δεν παρεξηγούμαστε και μεταξύ μας. Ναι, 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 έτσι. Ακριβώς. Και δεν την παρεξηγούμε, γιατί έδωσε το δικό της αποτύπωμα. Αλλά θέλω να πω κάτι σε σχέση με αυτό που έχει συμβεί στο παρελθόν. Και όπως λες, Γιάννη, και γνωριζόμαστε και τόσα χρόνια, παρακολουθώ, συνεργάζομαι, συμμετέχω, αγαπάω το ελληνικό τραγούδι πάρα πολλά χρόνια. Και όπως και όλοι οι Έλληνες, γιατί αυτό έχει σημασία, να μπορούμε να μπούμε και στη θέση των ανθρώπων που τα τραγουδάνε. Ακριβώς. Τα τραγούδια, που ζουν με τα τραγούδια αυτά. Όταν πέθανε το 2005, ήμουνα στην ΕΡΤ. Τώρα είμαι στο κόκκινο, 105 και 5. Την ίδια χρονιά, λίγους μήνες διαφορά, πέθανε ο Μπιθικότσης. Τότε λοιπόν αισθανθήκαμε στην ΕΡΤ ότι αν δεν υπήρχε το δεύτερο πρόγραμμα, ίσως πέρναγε η είδηση του θανάτου της, όπως και του Μπιθικότση. Ευτυχώς δηλαδή που υπήρχε το δεύτερο και κάναμε αφιερώματα. Τότε τα ραδιόφωνα είχαν μία τάση, να το πω έτσι ευγενικά, να παίζουν τα χαρούμενα, τα καινούρια, της πίστας, ναι, του γλεντιού, ναι, 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 κτλ. Και είχαν ίσως αρχίσει από τότε αυτό που βλέπουμε τώρα με μία λέξη ισοπαίδωση, δηλαδή... δεν μπορείς να χαρείς δηλαδή με ένα τραγούδι άλλο, που ο κόσμος έτσι χαίρεται. Έτσι έχει αποδειχθεί. Μετά λοιπόν αρχίσαν να μπαίνουν όλα αυτά. Οι μετρήσεις, το τι θέλει ο κόσμος, το εγώ ξέρω καλύτερα τι θέλει ο κόσμος, ο κόσμος πήρε τηλέφωνο, ο ένας ζήτησε. Λοιπόν, θέλω να πω ότι παρόλο ότι έχει περάσει κρίση το ελληνικό τραγούδι, παρόλο ότι γράφονται πολύ ωραία καινούργια τραγούδια, πάρα πολύ ωραία, και γεννιούνται και καινούργιες φωνές, καινούργιοι δημιουργοί, νέοι δημιουργοί και στην ηλικία, όχι μόνο έναρξη εργασιών. Παρόλα αυτά, βλέπουμε ότι το αποτύπωμα των τραγουδιών που έχουν αφήσει αυτό που λέμε το ανεξίτηλο, δεν ξεπερνιέται. Δεν ξεπερνιέται. Και πραγματικά δεν είναι μνημόσυνο. Πραγματικά, ναι, και όχι μόνο για τιμοσχολιού. Φυσικά. Εγώ που πλέον επαγγελματικά ακούω τόσα τραγούδια, ακόμη ακούω τη φωνή του Μπιθικότσι, τη φωνή της Μοσχολιού, στο ραδιόφωνο, θέλω να πω, χωρίς να υπάρχει κάτι άλλο σαν εικόνα ή σαν μεταφορά, και πραγματικά συγκλονίζομαι. Όλες. Δηλαδή σκέφτομαι ότι οι νέοι τραγουδιστές θα μπορούσαν να κάνουν μαθήματα μόνο και μόνο να ακούνε πώς τραγουδούσε από το μέσα, ναι, από, ναι, το ραδιόφωνο. Ναι, 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 ναι. Δεν είναι εκπληκτικό αυτό? Είναι, γιατί νομίζω ότι, ξέρεις, καμιά φορά λέμε, όπως λένε και για τον Μπιθικό της παλιά, μα πώς τραγουδάει, δεν είναι ένας καλλιεργημένος άνθρωπος. Ναι, δεν το αντιλαμβάνεται με το μυαλό, το αντιλαμβάνεται με το αίσθημα. Αλλιώς θα ήταν καλλιτέχνες μόνο οι καθηγητές πανεπιστημίου και οι Πριτάνης. Ακριβώς, αλλά με, την ψυχή. Ζητάμε άλλο πράγμα από τον καλλιτέχνη, ζητάμε κάτι διαφορετικό. Ζητάμε να εμπεριέχει λίγο και το όνειρο και ένα καινούριο πράγμα. Μα και ποιος εμποδίζει ποιον? Ακριβώς. Ας τραγουδήσει όποιος θέλει. Ακριβώς. Και... Όχι, μην το λες, γιατί θα μαζέψουν κι άλλοι. τόση ώρα η Ασπασία μου κάνει νοήματα ότι εγώ θέλω να τραγουδήσω τώρα. Θα τραγουδήσω καλύτερα από τις άλλες δύο. Σου κάνω νοήματα ότι τραγουδάς πολύ ωραία. Μ' άρεσε η δεύτερη. Θα σου κάνω και μια δεύτερη τώρα. Για πήγαινε. Κάνε. Αλλάζεις κάθε βράδυ το βράδυ ρούχα και ονόματα, χαμένος μες στις νύχτας τα κυκλώματα. Χαμένος μες στη νύχτα, χαμένος στα κυκλώματα, αλλάζεις το βράδυ ονόματα. Δεν είμαστε στην ίδια τη συχνότητα, δεν είμαστε στον ίδιο το σταθμό. Τα όνειρα μου έχουν ταυτότητα, τα όνειρά σου έχουν αριθμό. Δεν είμαστε στην ίδια τη συχνότητα, δεν είμαστε στον ίδιο το σταθμό. Τα όνειρά μου έχουν ταυτότητα, τα όνειρά σου έχουν αριθμό.
κόσμο σου γεμάτος ο κόσμος πληρωμένους έρωτες. Οι νύχτες σου μεγάλες και ατέλειωτες. Οι νύχτες σου μεγάλες, οι νύχτες και αξιμέρωτες. Οι νύχτες του κόσμου ατέλειωτες. Είμαστε στον ίδιο το σταθμό. Τα όνειρά μου έχουν ταυτότητα. Τα όνειρά σου έχουν αριθμό. Δεν είμαστε στην ίδια τη συχνότητα. Δεν είμαστε στον ίδιο το σταθμό. Τα όνειρά μου έχουν ταυτότητα. Τα όνειρά σου έχουν αριθμό. Πού πας, έχεις κι άλλο. Α, κάτσε πάνω. Εντάξει. Σκώθηκε να φύγει. Τι χειρότερα. Θα έρθω, θέλω να κάνω εμφάνιση. Σε παρακαλώ, Γιώργο. Πάμε, πάμε. Ούτε αχ, δεν θα πω. Ε? Τι ωραία. Μπράβο. Ωραίο ήταν. Καλό ήταν. Εγώ δεν ήμουν πάρα πολύ καλό. Πάρα πολύ. Επιλογή, ρωτάω εσένα, γιατί εσύ θα βαθμολογήσεις τώρα. Εξαιρετικός. Πραγματικά, ε. Τα θυμάμαι αυτά. Όταν ήμασταν στρατό, τα τραγουδάγαμε πάρα πολύ αυτά. Ήταν πάρα πολύ τότε. Αυτά δεν είμαστε ήδη συχνότητα. Καλά, όλα αυτά του Άκη πάνω. Τα καψιμί και όλα αυτά. Τι εποχές φοβερές. Πώς συνδέεσαι με ορισμένα πράγματα. Είναι καταπληκτικό. Εσύ που είσαι νεότερη, συνδέεσαι με αυτά καθόλου? Συνδέομαι πολύ, ναι. Ναι. Ήταν ακούσματα δηλαδή, του σπιτιού, ας πούμε. Και ακούσματα του σπιτιού, αλλά και κάπως σαν να νιώθεις ότι είναι κάτι που κυλάει στο, σαν να τα ξέρεις. Δηλαδή, αισθάνομαι ότι και τα παιδιά μου, αν τα ακούσουν, θα νιώθουν ότι κάπως τα ξέρουν. Δηλαδή, είναι φοβερό γιατί κάπως διατρέχουν τις γενιές. Αυτό είναι πολύ συγκινητικό. Είναι στο DNA μας αυτά, έτσι. Αυτό. Δεν είμαστε Έλληνες, δεν ξεχνάμε. Είναι πράγματα που
γράφουν δημιουργεί πράγματα που τα εμπειρία έχουμε όλοι μας. Με έναν τρόπο. Δηλαδή γράφανε από μια πραγματική ανάγκη, να το πούμε έτσι, και όχι από στυλ. Και ένα από τα μεγάλα προβλήματα της εποχής μας είναι ότι κάνουμε πράγματα από στυλ. Και όχι από πραγματική ανάγκη. Δεν τα γεννάει μια πραγματική ανάγκη. Αλλά αυτό είναι τώρα μια πολύ μεγάλη κουβέντα και δεν θα μπούμε σε αυτά. Πριν από λίγο η Χρυσούλα μου έκανε νοήματα ότι μέχρι στιγμής δεν ακούσαμε τίποτα της Προκοπής. Και τώρα πια θα σας δείξω πώς τραγουδιέται. Για να σε δούμε λοιπόν. Όλες νοήματα που κάνουν. Φύγαμε Γιώργο. Τους ίδιους τείχους να κοιτάω. Εγώ που σ' είχα εμπιστευτεί πάνω σε κρίσιμη στιγμή, τώρα κλεφτά σε συναντάω. Πάνω σε κρίσιμη στιγμή, τώρα κλεφτά σε συναντάω. Αλλιώς το είχα φανταστεί κι αλλιώς το πράγμα μου προκύπτει. Το σχέδιο δεν με καλύπτει, μα εγώ σε θέλω κι έχω τόσο κουραστεί. Αλλιώς το είχα φανταστεί. Ένας καφές την Κυριακή, μπαίνει βάση λογική στις συναντήσεις μου μαζί σου. Περνάω φάση τραγική, να μπαίνει βάση λογική στις συναντήσεις μου μαζί σου. Σε θέλω και έχω τόσο κουραστεί. Αλλιώς το είχα φανταστεί. Αλλιώς το είχα φανταστεί. Κι αλλιώς το πράγμα μου προκύπτει. Το σχέδιο δεν με καλύπτει. Μα εγώ σε θέλω και έχω τόσο κουραστεί. Αλλιώς το είχα φανταστεί.
που να έρθει το πρωί. Και να θυμηθείς πριν φύγεις να σου δώσω το κοινό γαρύφαλο και ένα γλυκό φιλί. Και να θυμηθείς πριν φύγεις να σου δώσω το κοινό γαρύφαλο και ένα γλυκό φιλί. Μπράβο! Με το ζόρι κρατάω τον Κουρλαμπά και τον Κατσαφάδο να μην ανέβουν πάνω. Με το ζόρι τους κρατάω και τους δύο. Νοήματα, σου κάνουμε νοήματα να τα αγνοείς. Πώς τραγουδάνε αυτές, εμείς δεν Δεν θέλουν να σηκωθούν για να μην αισθανθούν άσχημα οι υπόλοιποι. Γιατί θα βρεθούμε όλοι προέκπληξος. Καλύτερα μην ετοιμάζουμε το ψήφι. Καλά, ο Ντάσο δεν το συζητάω. Μου έχει στείλει ήδη μήνυμα. Εγώ, Γιάννη, ήθελα να πω για τη Μοσχολιού κάτι. Επειδή είχα την τύχη να την γνωρίσω λίγο, θυμάμαι τη δεκαετία του 70, τραγουδούσε το Ζυγό και ήταν φίλοι μου τότε οι δύο τραγουδιστές που ανοίγαν το πρόγραμμα, ο Χρήστος Λετενός και η Τάνια Τσανακλείδου. Μάλιστα. Μια παιδιά τότε. Και πήγαινα εγώ τσαμπαρία εκεί και έπαινα κανένα ποτάκι στο πλαϊνό. Και ερχόταν και εκείνη και θυμάμαι το γέλιο της. Βραχνό, βαθύ, δυνατό, της άρεσε να λέει αστεία. Και ξαφνικά σηκωνότανε αυτή η απλή γυναίκα, έκανε το σταυρό της, λέει άντε πάω τώρα, έφευγε, σκοτίνιαζε η αίθουσα, μετά από λίγο, βλέπαμε στην πίστα μια σιλουέτα, δεν καταλαβαίναμε ποιος είναι, και άρχισε να λέει τις πρώτες λέξεις. Μιλώ για τα παιδιά μου, και έπεφτε ο Ζυγός από το χειροκρότημα. Δωρική, στέρεη, ακίνητη. Δεν έκανε πολλά πράγματα, δεν έκανε κινήσεις πολλές με τα χέρια της, σαν να κοίταζε στο υπερπέραν κάπου αλλού, σαν να ταξίδευε. Τα μάτια της φεύγανε από τους τελευταίους θεατές και ήταν σε κάθε της τραγούδι, είχε μια θεατρικότητα, είτε έμπαινε σε ένα δικό της ταξίδι, σαν να έκανε ένα ρόλο κάθε φορά. Και ήταν μαγική, υπέροχη. Εγώ είμαι πολύ τυχερός που έτσι για λίγα βράδια, πολλές φορές, το χειμώνα εκείνο την έβλεπα. Αυτό είναι η τραγούδι του Μαρκόπουλου και του Σκούρτη, έτσι, ναι, του Γιώργου. Μετανάστες. Μεγάλο δίσκος που έκανε και αυτό πολύ μεγάλη επιτυχία. Ναι, 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 ναι. Και δεν είναι τυχαίο ότι η Μοσχολιού είπε απ' όλα. Δηλαδή από τον Ζαμπέτα και τον Μαρκόπουλο, τον Κραουνάκη, τον Τσαρχάκο, τον Θεοδωράκη, τον Σπανό και δεν συμμαζεύεται. Όλα. Ξέρετε, εγώ συνεργάστηκα 2 χρόνια με τη Βίκη Μοσχολιού και είχε ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό που λίγοι τραγουδιστές το έχουν δυστυχώς. Ήξερε να δίνεται ολοκληρωτικά στις ερμηνείες της, δηλαδή δεν κρατούσε τίποτα. Αυτό είναι κάτι το οποίο χρειάζεται να το έχουμε, γιατί η μουσική είναι απελευθέρωση. Ακριβώς. Ήξερε και, αυτό να κάνει. Και ένα άλλο σημαντικό, αυτό θα πω, εμείς σας κουράζω πολύ, το θυμάμαι που το λέγανε παλιοί ηθοποιοί του Θεάτρου Τέχνης, ο Κάρολος Οκούν έλεγε σε μια πρόβα στους ηθοποιούς του, προσέξτε πώς αρθρώνετε τις φράσεις, τις λέξεις, τα γράμματα, όλα έχουν σημασία. Όπως μια τραγουδίστρια τώρα, Δημήτρη, έλεγε στο Χατζημάρκο, πώς τη λένε που έχει βγει. Προσέξτε τι, πώς αρθρώνει τα γράμματα. Βίκυμο σχολείο, αβίκυμο σχολείο. Κοιτάξτε πώς λέει το μη με το νη, με το γυμνό. Σιδά στον ύπνο μου. Όλα τα γράμματα. Αρθρώνει τα γράμματα. Έχουν αξία όλα. Ήταν εξαιρετική. Ήταν εξαιρετική και ήξερε, χωρίς να κάνει καμία υπερβολή, να περνάει ένα συνέστημα που η ίδια είχε. Μέσα στην ψυχή των θεατών, των ακροατών. Ήταν συγκλονιστικό μέσα από αυτή τη δωρικότητα. Αυτό και την αφαίρεση. Δεν έβαλε σάλτσες, τίποτα. Δεν έκανε καμία υπερβολή, όμως το συνέστημα που είχε η ίδια και που το μετέδιδε ήταν συγκλονιστικό. Και δεν είχε ανάγκη στη μουσική γέφυρα που πολλές φορές και εσείς οι τραγουδιστές και εμείς οι οποίοι έχουμε μια μηχανία, δεν ξέρουμε τι να κάνουμε. Εκείνη στεκόταν ακίνητη. Και περίμενε να έρθει η ώρα να τραγουδήσει. Ναι. Δεν έκανε τίποτα. Ούτε τίποτα. Με χέρια, ούτε με καλώδια, ναι, ούτε τίποτα. Ναι, δεν χρειάζεται. Άμα είσαι παρόν και καταλαβαίνεις τι κάνει, δεν χρειάζεται να κάνεις εσύ, κάνει το κοινό που σε βλέπει. Ήταν φοβερά αυθεντική. Φοβερά αυθεντική. Και το σπουδαίο, αν μου επιτρέπετε, είναι ότι δεν είχε ανάγκη να διαφημίσει και τη δική της τη δουλειά. Δηλαδή δεν την είχαμε ακούσει ποτέ να αναφέρεται στις επιτυχίες που είχε κάνει εκτός. Είχε εμφανιστεί και στο Παρίσι και στη Νέα Υόρκη και στο Λονδίνο. Είχε γεμίσει μέγαρο μουσική, είχε γεμίσει χώρους θεατρικούς. Δεν αναφερόταν όμως αυτό.
δεν είχε ανάγκη να διαφημίσει τη δουλειά της, γιατί ήξερε ότι από την μπουάτ που θα εμφανιζόταν στον πιο κλειστό χώρο, που εκείνη ήθελε να είναι η φωνή της η πρωταγωνίστρια, όπως ήταν. Δεν είχε ανάγκη να διαφημιστεί. Και αυτό ήταν το σπουδαίο στη δίκη μου σχολείου. Όντως. Για να δούμε τώρα η Σαβέρια τι θα κάνει. Εγώ. Θα κάνεις κάτι και εσύ τώρα. Για να δούμε, γιατί κάθε φορά χειροκροτάνε. Μετά από όλο αυτό, τι. Δεν είναι, για να. Εγώ τι να κάνω. Μα είναι μια πρόκληση, γι' αυτό τη βάλαμε πρόκληση.
που σφίγω τα χείλια και κλαίω μπροστά σου χωρίς να τραπώ. Κλαίω την ώρα του γυρισμού, κλαίω την ώρα του σπαραγμού, κλαίω για την ώρα που δεν θα έχω πια ψυχή να σου πω σ' αγαπώ. Κατεβείτε γρήγορα, γιατί η Παμπίνα δεν κρατιέται. Έλα, να, πίνει νερά. Υγραίνει χορδές. Λέω να φεύγω, ε. Έλα, Παμπίνα, έλα, γιατί σε βλέπω. Έλα, έλα, γρήγορα, έλα. Να κρυφτώ, θέλω. Όχι, όχι, να κρυφτείς. Όχι, να κρυφτείς. Φίλια σου και να χάθει ένα πικραμένο βράδυ, μου ταράξα η ψυχή μου τη γαλήνη. Παραδόθηκα σε σένα, δεν λογαριάσα κανένα και είπα τώρα ότι θέλει ας γίνει. Εσύ μου χάραξες πορεία, εσύ γλυκιά μου αμαρτία. Εσύ μου χάραξες πορεία, εσύ γλυκιά μου αμαρτία. Πώς την έπαθα δεν ξέρω, ξέρω μόνο τι υποφέρω. Όλη νύχτα πάνω στο κρεβάτι να ζητάω για φαντάσου τα παράνομα φίλια σου και να μην μπορώ να κλείσω μάτι. Συ μου χάραξες πορεία, εσύ γλυκιά μου αμαρτία. Συ μου χάραξες πορεία, εσύ γλυκιά μου αμαρτία. Σκέφτομαι για λίγο να καθίσω ή να φύγω, αφού ξέρω απ' τους δυο μας τι θα μείνει. Να ποιο θα είναι το φινάλε, πόνοι δάκρυα και βάλε. Μα θα μείνω κι ό,τι θέλει ας γίνει. Συ μου χάραξες πορεία, εσύ γλυκιά μου αμαρτία. Συ μου χάραξες πορεία, εσύ γλυκιά μου. Αμαρτία.
Τέλεια. Θάνας, για πες μου, εσύ ποια είναι η σχέση σου με αυτά τα ακούσματα, με αυτά τα τραγούδια? Μιλάνε στην ψυχή σου, το βλέπεις. Ναι. Αυτό που είπε η Λένα πριν, πραγματικά, ακόμα και τα παιδιά μου να τα ακούσουν, αισθάνονται πράγματα. Είναι σαν να μας συνδέει μια περίεργη κλωστή. Ναι. Όσο περνάνε, παρόλο περνάνε γενιές, σου μιλάνε μέσα. Και πραγματικά μπορείς να χαρείς και μπορείς να αισθανθείς πράγματα χωρίς να χρειάζεται τίποτα παραπάνω. Οι στίχοι, ο τρόπος που ερμηνεύονται. Ήταν μια τεράστια ερμηνεύτρια και με όλο αυτό το προσωπικό της στυλ θα μιλάει για πάντα μέσα στις καρδιές μας. Τάσο, για πες μου, δεν είναι περίεργο όταν πάμε κάπου σε μια μουσική σκηνή, σε ένα γλέντι, ακούμε και ξαφνικά επανερχόμαστε πάλι σε αυτά. Δηλαδή, αυτά κατά ένα παράδοξο τρόπο, κατά τη γνώμη μου καθόλου παράδοξο, δημιουργούν μια κοινή ανάσα. Είναι φοβερό αυτό το πράγμα κάθε φορά. Σαν βάση. Όσα χρόνια και να περάσουν. Νομίζω ότι δημιουργείται αυτή η κοινή ανάσα γιατί αυτά τα τραγούδια έχουν ερμηνευθεί από ψυχής, έχουν γραφτεί από ανάγκη, έχουν δημιουργηθεί από συνθήκες οι οποίες είναι άλλες από τις σημερινές. Ναι. Και δεν είναι τυχαίο ότι τώρα που λέμε και για τα που είπε και ο Θανάσης για τα παιδιά του, ας πούμε, κτλ. Ακούμε πολλά πράγματα στο ραδιόφωνο όταν είμαστε στο αυτοκίνητο. Είναι λοιπόν ο γιος μου, είναι 10 χρονών και κάποια στιγμή έτυχε και έπεσε τραγούδι της Μοσχολιού. Και ενώ δεν με ρωτάει συχνά ποιος είναι, ποιος, μου λέει, μπαμπά, ποια είναι αυτή που τραγουδάει. Mm. Δηλαδή, ακόμα και ένα 10χρονο παιδί το οποίο δεν έχει, ας πούμε, τις προσλαμβάνουσες, δεν έχει. Κάτι του έκανε για να με ρωτήσει, ξέρεις. Και του λέω, είναι μία από τις σπουδαιότερες τραγουδίστριες που είχαμε την τύχη να έχουμε. Λένα, και εσύ το ίδιο φαντάζομαι. Ναι. Δηλαδή, είναι τρομερό πόσα ακούσματα και να έχουμε και πρέπει να υπάρχουν καινούργια πράγματα, έτσι δεν το συζητάμε, για να μην λέμε πράγματα. Ναι, βέβαια. Γενικά και αόριστα. Αυτά είναι όλα καλά να τα έχουμε σαν οπλισμό για να πάμε παρακάτω. Όχι να μένουμε εκεί προσκολλημένοι. Σίγουρα θα υπάρχουν, όπως είπε και η Μαρίνα πριν, υπάρχουν καλοί δημιουργοί. Σίγουρα θα υπάρχουν, δεν υπάρχει περίπτωση. Αλλά νομίζω ότι αν δεν πατάμε λίγο στο παρελθόν, δεν μπορούμε να πάμε στο μέλλον. Όταν τα αγνοούμε τελείως δηλαδή. Δεν είναι εντυπωσιακό αυτό που κοιτάς και τα νέα. Και εμένα η κόρη μου ήταν πιο μικρή. Αυτά έλεγε, βάλε μου Ζαμπέτα να ακούσω, βάλε μου Διονυσίου, λέει κάτι απίθανα πράγματα. Που δεν είχαμε και στο σπίτι τόσα πολλά ακούσματα τέτοια. Κάτι σημαίνει, δεν σημαίνει αυτό. Νομίζω ότι είναι πιο, για μένα το πιο συγκινητικό είναι ότι έχουν τόσο ψυχή μέσα τους, που είναι σαν πραγματικά όταν τα ακούς να σου μιλάνε για τα φύλλα στην καρδιά σου. Ναι. Και αυτό νομίζω και ένας ξένος να τα ακούσει, είτε μπορεί να μην το αντιληφθεί. Δεν είχαν στυλ, όπως είπατε κι εσείς. Ήταν αυθεντικά. Ό,τι ήταν αυτό. Είχαν αυθεντικότητα. Θα τολμήσω να πω ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία ο στίχος.
Πάρα πολύ μεγάλη σημασία ο στίχος. Έχει, αλλά έχουν και τα βιώματα. Δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι που έζησαν δύσκολα παιδικά χρόνια, που αυτό που έλεγαν και τραγουδούσαν και μετέφεραν στον κόσμο, το είχαν ζήσει. Σήμερα μπορεί ο στίχος να είναι πάλι βαθύς και τα λοιπά και να έχει και κάποιο νόημα, αλλά αυτός που το τραγουδά ίσως δεν έχει αυτό το βίωμα. Ναι. Άλλο το να έχεις βίωμα και να μεταφέρεις και άλλο το να τραγουδάς απλά έτσι για να αυτό είναι πολύ σωστό. Ακόμα και στα πιο απλά πράγματα και στα πιο δωρικά υπήρχε ένα μεγαλείο. Να πω πάντως κάτι. Φυσικά. Αυτό που βοηθάει στην πρόσβαση, τουλάχιστον εμένα με βοήθησε, γιατί και εγώ δεν είμαι πολύ παλιάς γενιάς, δεν είμαι σαφώς σαν τα παιδιά μου, αλλά το 90 που ήμουν παιδάκι βοήθησε πολύ ο κινηματογράφος. Mm. Δηλαδή, για να ακούσω το μουσικολιού, δεν υπήρχε περίπτωση τώρα στο ραδιόφωνο. Ναι, ναι. Εντάξει, μπορεί να τύχαινε, αλλά δεν θα δίνει σημασία. Η εικόνα συνδέει τη φωνή με την εικόνα. Η σύνδεση μάλλον τη φωνή με την εικόνα. Και ο Ζαμπέτα. Στο Ζαμπέτα πού τον γνωρίσαμε εμείς ως παιδιά? Στις ταινίες. Και τώρα μπορεί τα παιδιά μας να ακούσουν μέσα από τις ελληνικές ταινίες και να μυηθούν στο Ζαμπέτα, στο Μιτσάκι, ακριβώς, στη Μοσχολιού, στην Πόλη Πάνω. Αλλιώς πού θα τις βρουν αυτές τις τραγουδίστρες να τις ακούσουν? Εγώ έχω την αίσθηση ότι η σημαντικότητα αυτών των τραγουδιών έγκυται κυρίως στο ότι πραγματεύονται το ανθρώπινο. Και έχω την αίσθηση ότι στην εποχή μας έχουμε αρχίσει και χάνουμε λίγο την αίσθηση με το ανθρώπινο. Γι' αυτό και θα είναι διαχρονικά και θα είναι εσαΐ αυτά τα τραγούδια. Αντιλαμβάνομαι ότι η γενιά είναι διαφορετική σε σχέση με την τωρινή. Οι ανάγκες ήταν όντως διαφορετικές. Παρ' όλα αυτά, είναι και ταυτόχρονα πολύ ίδιες. Νιώθω πολύ βαθιά συγκίνηση που είμαι εδώ και νιώθω πολύ έντονα συναισθήματα. Απ' τη μία χαράς που τα αναβιώνω, γιατί καλώς κακώς δεν τα ακούμε στα ραδιόφωνα. Δηλαδή, αν δεν έχω εγώ την playlist, θα παίξει στο κινητό μου. Αυτό λέμε. Η ευθύνη είναι δική σας. Αφού τα ραδιόφωνα έχουν επιλέξει. Αλλά πραγματικά έχετε δεν νιώθω ότι είναι τόσο διαφορετικές εποχές. Όμως η ανάγκη μας είναι τόσο τόσο μεγάλη να ακουστούν. Έχετε και να προσεγγίσουμε το ανθρώπινο. Ο άνθρωπος δεν αλλάζει. Δεν αλλάζει. Δεν αλλάζει. Έχουμε έτσι πάντα ανάγκη. Παραμένει ο ίδιος. Και υπάρχει ένα πρόβλημα γενικότερο, νομίζω. Αυτό δεν είναι μόνο στο τραγούδι και στη μουσική, είναι και στη λογοτεχνία, είναι και στο θέατρο, είναι και στον κινηματογράφο. Εννοώ στην πρωτογενή δημιουργία. Ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι αναφερόντουσαν στο κοινωνικό σύνολο. Πολλοί νέοι δημιουργοί αναφέρονται στην παρέα τους. Και δεν ενδιαφέρει κανέναν αυτό. Γι' αυτό δεν γίνονται κοινή ανάσα και δυσκολευόμαστε να επικοινωνήσουμε. Το ίδιο έχουμε και στο κινηματογράφο, το ίδιο έχουμε και στη λογοτεχνία και στην ποιήση κτλ. Δηλαδή το ότι όταν αναφέρεσαι στο κοινωνικό σύνολο δεν χάνεις τίποτα το μεγαλείο σου. Έτσι. Ίσα-ίσα ακριβώς. Ίσα-ίσα που προσθέτεις, παίρνεις ανθρώπους μαζί σου και τους παρασύρεις στο όνειρο. Στο να ονειρευτεί ο άλλος, στο να αγαπήσει, ακριβώς, να αγαπηθεί και να νιώσει, συναισθήματα. Γιατί, μην ξεχνάμε ότι εμείς που δεν έχουμε σχέση με την τέχνη και μιλάω για μένα ας πούμε, ο τρόπος έκφρασής μας και η φωνή μας είναι οι καλλιτέχνες. Ναι. Οπότε έχουμε ανάγκη αυτό που αναφέρετε. Να, πολύ μεγάλη. Έχετε δίκιο σε αυτό. Πολύ μεγάλη. Αυτό είναι ευθύνη δική μας, βέβαια, μεγαλύτερη. Ναι. Είναι άλλο πράγμα. Πρέπει να πούμε ότι η Μοσχολιού πρωτοανακαλύφθηκε από τον Πιθηκότσι στα πρώτα της χρόνια. Την βοήθησε πολύ, δηλαδή, ο Γρηγόρης, ήταν πολύ νέα. Και το πρώτο της μεγάλο σουξέ, το φίλος του Σταύρου Ξαρχάγου. Στην ταινία Λόλα, το 1963, που ήταν στο παράθυρο. Ακριβώς, και τραγουδούσε με το... Και τραγουδούσε και ήταν τόσο μικρή που είχε πάρει τσιγάρο που δεν κάπνιζε, ξέρεις τώρα, τίποτα. Ναι, ναι, ναι. Και... για την εικόνα, στο παράθυρο. Έτσι έλεγε, γιατί μόνο πρέπει να καπνίζει. Μα πού δεν καπνίζω. Αφού ήταν μικρή, πολύ. Ναι. Στο πλευρό και να πρωί σε μια γωνιά
στη ζωή σε είχα ραξοδόλη. Μα μια ναυγή στη μαύρη γη σε σόρια σε το. Τώρα ήρθε η ώρα να παρουσιάσουμε την υπέροχη αυτή ορχήστρα μας. Ο Βαγγέλης Καρύπης στα κρουστά. Ο Πέτρος Βαρθακούρης στο κόντραμπάσο. Ο Απόστολος Βαλαρούτσος στην κιθάρα. Η Λιδία Παναγιωταρέα στο τσέλο. Το ακορντεόν και στα φοβερά φωνητικά, ο Μάνος Γρισμπολάκης.
στο μπουζούκι ο Βαγγέλης Μαχαίρας. Στις ενορχιστρώσεις, στην ευθύνη της ορχήστρας και στο πιάνο ο καλός μου Γιώργος Παπαχριστούδης. Και τώρα θα περάσω στα παιδιά να δω τι σημαίνει και για αυτά το σύγχρονο ελληνικό τραγούδι. Για πείτε μου λοιπόν με τη δασκάλα σας τι ακριβώς κάνετε. Με τη δασκάλα μας, την κυρία Άννα Διαμαντοπούλου, κάνουμε σύγχρονο τραγούδι, κάνουμε φωνητική, κάνουμε τραγούδια και μαθαίνουμε τραγούδια σαν αυτά που λέμε σήμερα, της Βικής μου σχολείου και πολλά άλλα. Κάνουμε ωραία πράγματα γενικά. Αυτό που έχει σημασία είναι, δεν είναι μόνο να τραγουδάμε καλά, δηλαδή σωστά, αλλά να καταλαβαίνουμε και τι λέμε. Έτσι, είναι ένα πρόβλημα αυτό, δηλαδή όταν τραγουδάμε κάτι να καταλαβαίνουμε τι είναι αυτό που το γέννησε, γιατί πρέπει να το πούμε, ποιος ο λόγος να το πούμε και ποιος ο λόγος να το επικοινωνήσουμε. Έτσι δεν είναι. Αυτά τα διδάσκεστε, για δώσε και δίπλα. Μην πέρεστε, γιατί σε βλέπω λίγο, έχεις πάρει το μικρόφωνο και δεν τα αφήνει. Αστείευομαι. Ελάτε. Ακριβώς, και η δασκάλα μας πάντα μας λέει να αισθανόμαστε τα λόγια που λέμε, να... Και οι σπουδές σας πόσο καιρό είναι, πόσο διάστημα? Το λιγότερο είναι 6 χρόνια, αλλά από εκεί και πέρα εξαρτάται από την πρόοδο του καθενός. Και να ρωτήσω κάτι άλλο. Κάνετε μόνο στο σύγχρονο τραγούδι, δεν κάνετε δηλαδή κλασικό τραγούδι και τέτοια? Ναι, ναι, μόνο σύγχρονο. Για να δώσω το μικροφόνο δίπλα στην πίστη. Εσύ τι σ' αρέσει περισσότερο από αυτά που τραγουδάς, που μαθαίνεις? Εμένα μου αρέσει το έντεχνο περισσότερο. Αυτό έχει να κάνει και με εποχές που μαθαίνετε, δηλαδή κάποια τραγούδια της δεκαετίας του 50 τα κάνετε? Ναι, κάνουμε και πιο παλιά τραγούδια. Το ελαφρού που λέμε. Και όχι του βαρέως τραγουδιού. Τέλεια. Ο φίλος μας. Εγώ φέτος έχω ξεκινήσει και γενικότερα μου αρέσει το γεγονός ότι μαθαίνω παλιά τραγούδια και από τους γονείς μου, οι οποίοι ήταν και αυτοί στο 2. Οπότε έχω και από εκεί μια κληρονομιά, να το πω. Ναι. Και με έχει βοηθήσει στο να μάθω κι εγώ αυτά τα τραγούδια. Θα σας έλεγα πάντως, μαζί με τα τραγούδια, τις νότες και τα λόγια, να έχετε και να καταλαβαίνετε το ιστορικό πλαίσιο των τραγουδιών. Έχει πολύ μεγάλη σημασία. Πότε γίνονται, πότε γράφονται και τι είναι αυτό που γίνεται στο μυαλό του δημιουργού και τα γράφει. Γιατί τα γράφει. Για φέρτε το μικρόφωνο να το δώσω στην εδώ, γιατί το είναι παραμελημένη λίγο. Για λέγε, εσύ ποιο είδος αρέσει περισσότερο? Εμένα μου αρέσουν όλα τα είδη. Όλα? Όλα. Θεωρώ ότι υπάρχουν καλά τραγούδια. Ναι. Από όλα τα είδη. Αυτό είναι σίγουρο. Και γενικά προσπαθούμε και η δασκάλα μας λέει να μαθαίνουμε και τους στίχους απ' έξω. Mm. Έτσι ώστε να περνάνε μέσα μας και να μπορούμε στην πορεία να το μεταδώσουμε. Ναι. Γιατί την πρώτη φορά δεν είναι ποτέ τόσο καλό όσο είναι την τρίτη, τέταρτη, ναι, που έχεις κατανοήσει πλήρως τη λέει το τραγούδι. Ναι. Γιατί πολλές φορές τραγουδάμε, με τον Θεοδωράκη τα ζούσαμε αυτά, τραγουδάγαμε, είχαμε τα λόγια και λέει είναι δυνατόν να τραγουδάει όλο το ηρώδιο τα λόγια και μην τα ξέρετε εσείς. Είχε δίκιο. Πρέπει να τα ξέρουμε. Σας εύχομαι λοιπόν τα καλύτερα και να έχετε μια πολύ πολύ καλή πρόοδο. Πάντως έχετε εξαιρετική δασκάλα. Πάντως, να είστε καλά. Να προσθέσω πια σας. Πάντως είναι ωραίο, την πρώτη φορά που είχα μπει μέσα στην τάξη εκεί στον τρίτο όροφο στο Εθνικό Οδείο, με το που άνοιξα την πόρτα υπάρχει μια σαν κορνίζα, σαν αυτόγραφο με τη φωτογραφία της Βικής μου σχολείου, με την αφιέρωση από κάτω στην αγαπημένη μου δασκάλα Βίκη μου σχολείου. Και κάθε φορά που μπαίνουμε είναι σαν να νιώθουμε το νήμα που δένει το τότε. Τέλειο. Με το τώρα. Μου δίνεις μια ωραία πάσα να πάω στη Λένα, γιατί έχει κάτι αντίστοιχο να μας πει. Ναι, ήθελα να πω κάτι που ίσως λίγοι το ξέρουν, ότι η Βίκη μου σχολείου για πολλά χρόνια πήγαινε και έκανε στη δασκάλα μας, την Άννα Διαμαντοπούλου, μαθήματα. Γιατί θεωρούσε ότι πρέπει να προσέχουμε τη φωνή μας. Δεν είχε κανένα λόγο να το κάνει, αν τον δει κανείς ψυχρά. Ακριβώς. Αλλά ήξερε πολύ καλά, γιατί είχε αίσθηση και αγαπούσε αυτό που έκανε πάρα πολύ. Και ήταν στη Διαμαντοπούλου. Και πολλές φορές καθόταν στο οδείο και περίμενε να έρθει η σειρά της για να κάνει μάθημα, προκειμένου να της κάνει καλό αυτό το πράγμα στη φωνή της. Ακριβώς. Είχε τέτοια αγάπη για αυτό που έκανε. Αυτό σημαίνει αγάπη και επαγγελματισμός. Αυτό είναι αγάπη. Ναι, ναι. Πέραν το ότι η Διαμαντοπούλου είναι μια τεράστια δασκάλα, ναι, που τη σωστάμε όλοι πάρα πολλά. Εγώ είμαι από δευτέρα ηλικίου πήγαινα. Όταν πήγα στη Διαμαντοπούλου πρώτη φορά. Τη γνώρισα πρόσφατα και μου έκανε μεγάλη εντύπωση. Το ξέρω, ναι, ναι, ήταν εδώ λοιπόν. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα. Τέλεια. Εντυπωσιακό δηλαδή. Ακριβώς. Τι έχουμε παρακάτω? Η Ασπασία θα μας τραγουδήσει κάτι τώρα. Ναι. Παλικαράκι. Σταύρος Ξαρχάκος. Σταύρος Ξαρχάκος. Ελευθέρης Παπαδόπουλος. Για πάμε.
ξανά καρτερώ. Βράδιες και μεσημέρια για μια δροσιά στο στόμα σου. Στα κουρασμένα χέρια πως τα κρυφό καμαρώνα και θα σε γλυκό μάλωνα. Να πούμε ότι από δύο τραγούδια που τραγούδησε η Μοσχολιού, και από τα Δειλινά και από το Κοντά στα Ξημερώματα, βαφτίστηκαν δύο κέντρα νυχτερινά. Τα Ξημερώματα και τα Δειλινά. Μετά, είναι καταπληκτικό. Πάμε λίγο πιο πίσω σαν εποχή. Το 1950 το καλοκαίρι, το 50, άνοιξε το θέατρο Βέμπο, το οποίο ήταν τότε μόνο καλοκαιρινό. Μαγειοκλίματα για σεμιά και τα λοιπά, πλαστικές καρέκλες, αυτές τις ωραίες, όπου εκεί πρωτοανέβασε η Βέμπο, με δικό της θείασο, μια φοβερή επιθεώρηση με τίτλο «Βύρα τις Άγκυρες». Και ήταν μια τεράστια επιτυχία, με επικεφαλή στον Ορέστη Μακρύ κτλ. Εκεί είχε γράψει μουσική ο Ριτσιάρδης και ο Τραϊφόρος στους στίχους και τραγουδούσε η Βέμπο για πρώτη φορά, λανσάρισε ένα μεγάλο τραγούδι, την Ταμπακέρα, με οποία τραγούδια κατεβαίνοντας από μια σκάλα. Και μάλιστα επειδή του άρεσε πολύ, το ξανάκανε μετά. Το ξανάκανε. Στα τέλη της δεκαετίας του 70, η Μοσχολιού έκανε μια συνεργασία με τον Λουκιανό και Δαδόν, ο οποίος της ενορχίστρωσε αυτά τα κομμάτια και έκανε τα αρχοντορεμπέτικα. Και την Ταμπακέρα τώρα θα μας πει η Παμπινά. Thank you.
για μένα πόνειρα έχει σκεφτεί. Κι αφού στο βάθος έλυσνα με κάνεις πέρα, τι μου τη χάρισες την τάμπα γεραπτή. Κι αφού στο βάθος έλυσνα με κάνεις πέρα, τι μου τη χάρισες την ταπακέρα αυτή. Την ταπακέρα σου δεν έπρεπε να πάρω, γιατί τη βλέπω και βαθιά μελαγχολώ. Μέχρι που σκέφτομαι να κόψω το τσιγάρο για να σε διώξω μια στιγμή από το μυαλό. Μέχρι που σκέφτομαι στιγμή απ' το μυαλό. Ποτέ δεν μ' άφησες να δω μια πριμέρα και σου γοστάρει πάντα να με τυραννάς, κι ίσως μου χάρισες αυτή την ταπακέρα για να μου γίνει και το κάπνισμα βραχνά. Ίσως μου χάρισες αυτή την καπακέρα για να μου γίνει και το καπνίσμα βραχνάς. Και τώρα η Σαβέρη θα μας πει ένα τραγούδι που νομίζω ότι ήταν και το αγαπημένο της Μοσχολιού, το «Χάθηκε το φεγγάρι». Ήταν το αγαπημένο της τραγούδι αυτό. Πολύ πιθανό επειδή ήταν το πρώτο της, αλλά και το πιο πιθανό ακόμα ότι ήταν ένα πολύ, πολύ σπουδαίο τραγούδι. Έτσι. Είναι η στίχη του Βαγγέλη Γκούφα και η μουσική του Σταύρου Ξαρχάκου από την ταινία «Λόλα». Πάμε. Thank you.
Να έρθουμε τώρα λίγο και στα δικά μας, να πούμε έτσι επιτροχάδι λίγο τις δραστηριότητες μας, τα θεατρικά μας, τα μουσικά μας, τα ό,τι έχουμε. Θανάση μου, αρχίζουμε από σένα. Παίζεις με ένα μεγάλο ηθοποιό φέτος, με μένα. Δεν το λέω επειδή είμαι μπροστά. Όχι. Θα τα λέω από τα ίδια λέω. Θα το έλεγα εγώ, με πρόλαβες, ναι. Είμαστε στο θέατρο Άνεση, στα Οικόπεδα Μεθέα, με τον Γιάννη τον Μπέζο, τον Άρη τον Λεμπεσόπλο, τον Μάκη τον Παπαδημητρίου, τον Γεράσιμο τον Σκαφίδα, τον Μάρη τον Μαριόλο, στην σκηνοθεσία του Νικορέστου Χανιωτάκη. Και τον Γιάννη τον Δρακόπουλο. Και τον Γιάννη τον Δρακόπουλο, βέβαια. Σε μια πολύ δυνατή παράσταση. Και Δευτέρα και Τρίτη, εγώ στο θέατρο Άνεση πάλι σκηνοθέτησα και παίζω μαζί με την Αμαλία Τινίνο την Αφροδίτη με τη Γούνα του Μαζόχ. Ένα πολύ δυνατό έργο για τον έρωτα, για το πάθος. Ας ευχηθούμε να πάει και αυτό εξίσου καλά όπως πάει και η κεντρική σκηνή. Τηλεοπτικά τα ξέρουμε. Τηλεοπτικά, που είσαι. Τρίτος χρόνος στον Πλάτανο. Ναι, Θόδωρε. Εγώ παίζω στο νέο Ακάδημο, το Dogville του Lars von Trier. Και είναι μια πολύ ωραία παράσταση με ένα πολύ ωραίο θίασο. Είμαστε κι εμείς πολύ καλά. Και αυτό πάει πολύ καλά, από ό,τι ξέρω. Πολύ καλά, πολύ καλά. Τάσο μου εσύ. Εγώ βρίσκομαι για δεύτερο χρόνο στο θέατρο Α Λινέως Φωτίου μαζί με τη Θαλία Τηματίκα και συνυπάρχουμε σε ένα έργο που λέγεται Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Και τηλεοπτικά στη Γη της Ελιάς στο Μέγκα. Τέλεια. Καλή συνέχεια σε όλα. Ευχαριστούμε. Λένα μου εσύ. Λοιπόν, εγώ είμαι στο θέατρο Πορεία με το Κουκλόσπιτο του Ήψεν. Εντάξει, μεγάλη χαρά και τύχη νιώθω που βρίσκομαι εκεί και που αγαπάει ο κόσμος την παράσταση όσο και εμείς. Τέλεια. Ναι. Και παίζετε με. Ποιος κάνει τον Ντόρβαλ? Τον Ντόρβαλ τον κάνει ο Γιώργος Χριστοδούλης, στην οφησία είναι του Δημήτρη του Τάρλο, και είναι ο Θανάσης ο Δόβρης, ο Κώστας Βασαρδάνης, Βίκη Κατσίκα και η Όλγα Δαλέκου. Τέλεια. Και ζωντανή μουσική επισκηνής. Και κάνω και γυρίσματα για την πτώση που θα αρχίσει μετά με τη νέα χρονιά στην ΕΡΤ. Εύχομαι όλα τα καλά. Η άλλη Λένα. Κάθε Κυριακή, 7 η ώρα το απόγευμα, είμαστε στο Γυάλινο Μουσικό Θέατρο με τον Γιώργο Κατσαρό και τον Γεράσιμο Ανδρέατσο. 7 το απόγευμα. Ωραία ώρα. 7 η ώρα. Τέλεια. 7 η ώρα. 7 με 9. Καταπληκτικό. Γιατί όχι, δεν κατάλαβα. Κάθε Κυριακή. Γιατί πρέπει να ξημερώσουμε για να διασκεδάσουμε, δεν το κατάλαβα ποτέ αυτό. Εντάξει, είναι πολύ ωραία. Είναι πάρα πολύ ωραία. Είναι εμπειρία με το μαέστρο καταρχήν να δουλεύεις, με το Γεράσιμο που έχουμε δουλέψει πολλές φορές. Και θα κάνω και μια συναυλία στο θέατρο Ολύμπια Μαρία Κάλλας με τα μουσικά σύνολα του Δήμου Αθηναίων. 14 Φεβρουαρίου, βέβαια, αφιέρωμα στο Γιώργο Ζαμπέτα όμως. Πω, τέλεια. Με τα μουσικά σύνολα θα είναι πολύ ωραία, γιατί εντάξει, θα είναι. Έχω δουλέψει εγώ με αυτό. Ναι, ναι, το ξέρω. Όλα τα καλά, λοιπόν. Βιολέτα μου. Εγώ αυτή την περίοδο τραγουδάω με το Θοδωρή Κοτονιά. Μόλις τελειώσαμε τις παραστάσεις μας στο Σταυρό του Νότου και γυρνάμε ανά την Ελλάδα με την παράσταση εκτός χρόνου και με μουσικούς διαμάδια στην παρέα μας. Λέμε από όλα τα είδη σχεδόν, ειδικά παραδοσιακό και ροκ, λαϊκό ροκ που είναι το στοιχείο μας. Και είμαι πολύ χαρούμενη που έχουμε συναντηθεί επί σκηνής. Περνάμε τέλεια. Όλα τα καλά λοιπόν. Ασπασία. Εγώ δεν παίζω σε κάποιο θέατρο. Γιατί? Ούτε σε κάποιο σύριαλ. Τραγουδάω βέβαια στη Γη της Ελιάς. Δεν ξέρω να το γνωρίζετε. Είμαστε της ίδιας συνωμοταξίας. Λοιπόν, ναι, εγώ είμαι με τον Βαγγέλη Κορακάκη στην μουσική σκηνή Κρύπτη. Και μέσα στο χειμώνα θα γίνουν και κάποιες συναυλίες. Να, είμαστε και με το Βιολετάκι μαζί. Mm.
Θα γίνει. Πότε είναι αυτό, να γίνει 27 Δεκεμβρίου. Με ρωτάζει. Στο Christmas Theater. Είναι πολλά και τα έχω χάσει. Η κρύπτη ποια είναι. Στο Christmas Theater. Η κρύπτη είναι η παλιά Μαγιοπούλα. Α, η παλιά Μαγιοπούλα. Ήταν πολλά χρόνια εκεί ο Κοραγάκης στην Κεσαριανή. Και ποια έχει μετονομαστεί σε κρύπτη. Ναι, ναι. Κρυβόμαστε εκεί μέσα. Μπαίνουμε εκεί και κρυβόμαστε. Και έχουμε στο Christmas Theater 27 Δεκεμβρίου μία πολύ σπουδαία συναυλία με τον Γιώργο Νταλάρα. Συμμετέχει ο Παντελής Θαλασσινός και πλειάδα τραγουδιστών. Θα είναι και η Βιολέτα. Τραγούδια της θάλασσας. Τραγούδια της θάλασσας. Λέγεται Θαλασσάκι μου ο τίτλος. Αυτό, όλα αυτά πριν τις γιορτές. Τώρα μετά τις γιορτές. Θα δούμε. Διάφορα. Και τι μας κοιτάει. Θα γίνουν κι άλλα. Εύχομαι όλα τα καλά και σε εσένα. Χρυσούλα. Εγώ έχω βρει ένα στέκι φέτος στο Χαλάνδρι, ένα πολύ ωραίο εστιατόριο που λέγεται Σάμπρι, με μεσογειακή κουζίνα και παίζουμε με τον Νίκο τον Γκούρο, τον σπουδαίο πιανίστα και ενορχιστρωτή, κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 9. Και θέλω να πω και το αφιέρωμα που θα κάνω τώρα, τυχαίνει, την 5η 22 Δεκεμβρίου, στη Βίκη Μοσχολιού, στον Μπαράκι της Διδότου. Α, τον Μπαράκι, βέβαια. Ναι, με τον Μανώλη το Μιχαλάκη, το χρόνια συνεργάτη της Βίκης, που παίζει μπουζούκι, και το Γιώργο Σκηνά στο ακορντεόν και το πιάνο. Τέλεια. Εύχομαι τα καλύτερα. Σαμπέρια. Εγώ μαζί με την ορχήστρα Μίκης Θεοδωράκης, παραστάσεις εντός και εκτός Ελλάδας. Παράλληλα στείνω τις προσωπικές μου παραστάσεις και ετοιμάζω και μια νέα δισκογραφική δουλειά σε στίχους και μουσική του Παντελή Κυραμαριού. Όλα τα καλά σου εύχομαι. Να σε καλά. Αυτό το διάστημα τραγουδώ στην Κύπρο, δουλεύω τριήμερα κάτω στο νησί και παράλληλα ετοιμάζω το καινούργιο μου τραγούδι, Το Λάθος, σε μουσική του Γιώργου Χατζηνάσιου και στίχους του Σταύρου Σιδερά. Τέλεια. Σου εύχομαι και εσένα τα καλύτερα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Μαρίνα μου, τι γίνεται με το κόκκινο και με τα... Το κόκκινο, το κόκκινο λοιπόν, που είναι ένας ειδησιογραφικός σταθμός, κάνει ένα άνοιγμα στο ελληνικό τραγούδι. Και έτσι έχουμε κάθε βράδυ 12 με 5 το πρωί, 12 το βράδυ με 5 το πρωί, ελληνικό τραγούδι, ναι. Μασίφ ελληνικό τραγούδι, και το Σαββατοκύριακο 12 με 7. Και παίζουμε όλα τα είδη. Το καλό ελληνικό τραγούδι υπάρχει και στο παλιό ρεπερτόριο και στο καινούριο. Όμως εδώ ήθελα να πω και σε σχέση μία φρασούλα με όλα αυτά που λέγαμε πριν. Λείπουν τα μουσικά ντοκιμαντέρ. Δηλαδή όλα αυτά που λέμε και που λέτε σε κάθε εκπομπή, που είναι υλικό, που είναι προφορικό υλικό, θα χαθεί. Είναι άνθρωποι που έχουν πεθάνει. Δεν το συζητάμε ότι θα άξιζαν και πάρα πολλοί από τους εν ζωή, αλλά εδώ δεν έχει γίνει δουλειά καν για το παρελθόν. Πού είναι τα μουσικά ντοκιμαντέρ να ανατρέξουν κάποια παιδιά που θέλουν να μελετήσουν, κάποια παιδιά που θέλουν να δουν, κάποιοι μεγάλοι που θέλουν να θυμηθούν κάτι. Ναι. Δηλαδή είναι ένα σκόρπιο υλικό, συν το ότι έρχεται το ραδιόφωνο να μην βοηθάει τόσο στις μεταδόσεις, οπότε η ευθύνη είναι και στους τραγουδιστές, εσάς, τι θα μεταφέρετε ως αφιερώματα από αυτά τα τραγούδια. Ακριβώς. Και από αυτούς. Όχι μόνο τις φωνές και ως φωνές, αλλά έχουμε τόσο σπουδαίους δημιουργούς, στιχουργούς, συνθέτες. Λοιπόν, αυτά στο κόκκινο τα βράδια. Τέλεια. Τα αθλητικά μας πώς πάνε, Χριστίνα, τι γίνεται? Τα αθλητικά. Εγώ είμαι εδώ στο διπλανό κτίριο. Δεν πήγα πολύ μακριά. Είμαι στο τμήμα ειδήσεων και ενημέρωσης του Open. Κάθε βράδυ στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων με την αθλητική ενημέρωση. Έχω την αίσθηση ότι ο αθλητισμός με την τέχνη έχουν μια κοινή συνισταμένη. Είναι το συναίσθημα. Χαίρομαι πάρα πολύ που σήμερα μου βγάλατε όλα αυτά τα συναισθήματα, πραγματικά. Και χαίρομαι επίσης που έχω δει τις δύο από τις τέσσερις παραστάσεις από των ανθρώπων που είναι εδώ. Δρομολογώ τις άλλες δύο. Συγχαρητήρια και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πραγματικά μας είχε λείψει τόσο πολύ το θέατρο και οι μουσικές σκηνές. Τόσο πολύ. Να είστε καλά. Μάρα. Κάτι ακούμε για ένα βιβλίο και τα λοιπά. Ναι, εγώ έχω τη χαρά να κάνω έρευνα για ντοκιμαντέρ που θα προβληθούν από το νέο έτος και παράλληλα παρουσιάζω μια ιατρική εκπομπή, Θεολογία. Τώρα το βιβλίο που συνεχίζει την καλή πορεία του είναι η Γυναικεία Γραφή, που θα μου επιτρέψετε μετά να σας το προσφέρω. Είναι, κάθε κεφάλαιο αναφέρεται σε μια διαφορετική ιστορία γυναικών που γνώρισα ταξιδεύοντας. Ευελπιστώ να βρω χρόνο να ολοκληρώσω και το δεύτερο βιβλίο. Είμαι σίγουρος θα γίνει. Ευχαριστώ. Αμέλεια. Εγώ είμαι τρίτη χρονιά στο Open, έχω μια ιατρική εκπομπή καθημερινή και δεν σταματάει η αγάπη μου για το γράψιμο. Είμαι πολλά χρόνια στον όμιλο του κυρίου Φιλιππάκη. Δημοκρατία, εστία, όλα αυτά, εσπρέσο κλπ. Γράφοντας οικονομικό ρεπορτάζ. Εύχομαι λοιπόν τα καλύτερα σε όλους. Επίσης και στα παιδιά και σε εσάς. Καλή πρόοδο. Και κυρίως το βλέμμα όρθιο, στον ορίζοντα.
όχι φόβος. Και πάνω απ' όλα χαρά, ε. Χαρά, χαρά, χαρά. Η ζωή αξίζει να, είναι, να τη ζούμε με χαρά. Πάμε τώρα σε ρίε, θα τραγουδήσουμε. Δεν θα ξαναμιλήσω. Πάμε, Γιώργο. Χρυσούλα. Και όπου με βγάλει.
Ελένα Αλγαίου. Πάμε. Τον αγαπώ, τον αγαπώ. Αυτό είναι το δράμα μου και τα παράπονα που έχω να του πω. Τα κάνω κλάμα μου. Τον αγαπώ, τον αγαπώ, τον αγαπώ. Δεν ξέρω πώς αισθανόμαι κι είναι η ζωή μου κρεμασμένη σε γκρέμο κι αν φύγει χάνω. Θα σας φτιάξω καλά εγώ τώρα. Αυτό είναι απειλή. Στερητώ την αγκαλιά σου.
χέρι σου νερό. Τώρα θα πάρω το καημό και θα γυρίσω στα παλιά μου τα λιμέρια. Εκεί που σβήνει η ζωή, εκεί που λιώνει η καρά, εκεί που χάνονται ο ήλιος και τα αστέρια. Εκεί που σβήνει η ζωή, εκεί που λιώνει η καρά, εκεί που χάνονται. Να κάνεις ό,τι θες, μπορείς και να μην μ' αγαπάς και να χαρίζεις όπου θέλεις τα φιλιά σου. Πήρα απ' το χέρι σου νερό, να το ξεχάσω δεν μπορώ, ακόμα κι αν θα στερηθώ την αγκαλιά σου. Πήρα απ' το χέρι σου νερό, να το ξεχάσω δεν μπορώ, ακόμα κι αν θα στερηθώ. Εδώ εσείως φτάσαμε στο τέλος της απόψινής μας εκπομπής. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους καλεσμένους μας, να ευχαριστήσω την ορχήστρα μας, τους τεχνικούς μας, την παραγωγή, τον σταθμό που μας φιλοξενεί στη συχνότητά του, να ευχαριστήσω εσάς που μας παρακολουθήσατε και να πω για άλλη μια φορά να κρατάμε το βλέμμα ψηλά με αισιοδοξία και αυτά τα τραγούδια να τα έχουμε σαν οπλισμό για το μέλλον. Όχι να μας κάθονται στο σβέρκο σαν παλιά, αλλά να είναι πάντα σε καινούρια και να αναζητάμε πάντα το νέο, αυτό που μας αποκαλύπτει κάτι. Να ευχηθώ σε όλους να έχουμε καλά Χριστούγεννα τις επόμενες μέρες και θα κλείσουμε όλοι μαζί με ένα τραγούδι του Γιώργου Ζαμπέτα.
τη γάφτρα τσιγουρά. Απ' τα χείλη σου να κάνω να μ' αφήσεις. Κι ύστερα με μια στην παρακλή.